Καλημέρα. Είμαστε άρρωστες, μαμά και κόρη. Η μικρή έχει συνάχη, μία μπουκώνει μύτη της κάνουμε ορό και δεν μπορεί να πνεύσει καλά το παιδί. Σήμερα έχουμε και παιδίατρο, θα σας πάρω μαζί μου. Τώρα που είναι άρρωστη θέλει ακόμα πιο πολλές αγκαλιές και νιώθει μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω έτσι πιο πολύ ασφάλεια. Και το βράδυ κάνουμε και ύπνο μαζί, τουλάχιστον έναν. Στα 3 ώρα της ενδιάμεσα θα κάνουμε κάποιον ύπνο μαζί, θα κοιμηθεί πάνω στην αγκαλιά μου, γιατί έτσι νιώθει πιο πολύ ασφάλεια, διαφορετικά αρχίζει και κλαίει και θέλει απλά αγκαλιά, δεν κλαίει για κάποιον άλλο λόγο. Γιατί και ταΐσμένη είναι και αλλαγμένη. Εντάξει, κλαίει και επειδή είναι αρρωστούλα τώρα, αλλά με το που την έχω αγκαλιά ηρεμεί. Οπότε τώρα από εκεί που την είχα κάνει και είχε ξεσυνηθίσει κάπως τις αγκαλιές και κοιμότανε μόνη της και δεν μου έκλαιγε για να την πάρω αγκαλιά. Ξαφνικά επειδή αρρωστήσαμε θέλουμε συνέχεια αγκαλίτσα. Οπότε ελπίζω να μην συνηθίσει τώρα που είναι άρρωστη και το θέλει και μετά αυτό, την αγκαλιά. Τι σας έλεγα. Τώρα που κατάφερα και την κοίμησα, θα στύψω πορτοκάλια για να μου κάνουν και εμένα καλό τώρα που είμαι αρρωστούλα. Θα κάτσω λοιπόν να πιω τον χυμό μου. Όπως μας λέγανε και οι γιαγιάδες μας, το χυμό θα τον πιούμε γρήγορα γρήγορα για να πάρουμε τις βιταμίνες μας. Έχω λίγες κρυάδες. Δεν είμαι και πολύ καλά. Και πρέπει μετά να πάμε παιδίατρο, οπότε αναγκαστικά και εγώ και η μικρή θα βγούμε έξω. Δεν πειράζει, καλύτερα να εισπνεύσουμε καθαρό αέρα, γιατί κάθε φορά που π.χ. εγώ είμαι άρρωστη και βγαίνω για μία ωρίτσα έξω, μετά είμαι πολύ καλύτερα. Θα πάμε και για ψώνια, μιας και θα είμαστε έξω, θα πάμε σούπερ μάρκετ. Και όταν θα γυρίσω θα κάνω ένα supermarket haul για επόμενο βίντεο να το έχω έτοιμο μετά από αυτό το vlogάκι. Θα ανεβάσω supermarket haul. Γράψτε μου και εσείς στα σχόλια πώς περνάτε εσείς, τι κάνετε. Εγώ έτσι με το παιδί, στο σπίτι, δουλίτσες, τώρα έτυχε και είμαστε και άρρωστοι. Δεν έχω χρόνο να κάνω και πολλά πράγματα τώρα τις τελευταίες 2-3 μέρες. Γιατί η μικρή θέλει συνέχεια αγκαλιά και το καταλαβαίνω, το κατανοώ ότι επειδή είναι αρρωστούλα το περνάει τώρα όλο αυτό. Γίναμε και ενός μήνα σήμερα, είναι 11 του μήνα. Και θέλω πάρα πολύ να δω τι θα μας πει ο παιδίατρος, γιατί έχω ανησυχήσει λίγο. Αν και στο τηλέφωνο μας είπε ότι όλα καλά, όλα φυσιολογικά, εφόσον δεν έχει σηκώσει πυρετό. Απλά την κολλήσαμε εμείς, παρόλο που φοράγαμε μάσκες και δεν καταλαβαίνω το λόγο. Και εσείς πείτε μου, όσοι είστε γονείς, είχατε παιδάκια σε μικρή ηλικία και σας είχαν αρρωστήσει, όταν ήσασταν άρρωστοι αλλά φοράγατε μάσκα στο σπίτι και στο μωρό όταν το τάιζα και συνέχεια φοράγα μάσκα, παρόλα αυτά κόλλησε η μικρή. Μας ρώτησε ο γιατρός, ο παιδίατρος, τι συμπτώματα έχουμε εμείς. Του είπαμε και είπε ότι είναι μια απλή ιωσούλα, δεν είναι κάτι. Αλλά θα τη δει και σήμερα για πιο σιγουριά. Ούτως ή άλλως σήμερα είχαμε το ραντεβού μας. Γι' αυτό δεν μας είπε, ελάτε χθες που τον πήραμε τηλέφωνο δηλαδή. Αυτά, είστε το παρεάκι μου. Ετοιμάζω βίντεο για εσάς και μου κάνετε παρέα. Όπως τώρα που θέλω να μιλήσω λίγο και έχω το παρεάκι μου εσάς. Οπότε ναι, θα πάμε σήμερα στα Lidl
Θα πάμε στον Πάπου. Θα πάμε Βασιλόπουλο που θέλω να δοκιμάσω από εκεί πέρα τις φακές που μου είπανε. Δεν ξέρω, αλλά μου είπαν ότι οι φακές του Βασιλόπουλου είναι πολύ καλές. Κάτσε πάρω και θα τις δοκιμάσω, γιατί όχι. Και πού άλλο έχουμε να πάμε, στο Ελωμάς, νομίζω. Κάτι ήθελε ο Ανέστης από εκεί. Οπότε, άμα βρω κι εγώ τίποτα θα το πάρω. Και κάποιο κρεοπωλείο ίσως, θα δούμε, δεν ξέρω. Αν δεν βρω κρέατα στο σούπερ μάρκετ καλά. Θα πάρω από κρεοπωλείο, θα δούμε. Αυτά λοιπόν, τώρα θα πιω τον χυμό μου που έστυψα και θα κάνω το φαγητό να είναι έτοιμο, γιατί μετά δεν θα έχουμε χρόνο, οπότε ναι, θα σας αφήνω για λίγο, εσείς δεν θα καταλάβετε τίποτα, θα δείτε κατευθείαν το επόμενο πλάνο. Λοιπόν, να πιω το χυμό μου και θα ξεκινήσω το φαγάκι μου, θα φτιάξω φασολάκια σήμερα. Και ελπίζω να τα κάνω ωραία. Καλά τα κάνω, εντάξει. Λοιπόν, θα σε αφήνω για λίγο. Πρόλαβα και έχω κάνει και τα πιάτα. Έτοιμο και το φαγάκι μας. Λοιπόν, άλλαξα και τραπεζομάντιλο και τώρα πάμε μέσα να ετοιμαστώ πρώτα εγώ. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το ντύσιμό μου. Φοράω μία παντελόνα. Είναι αυτή εδώ. Και αυτό εδώ το παπουτσάκι. Μία μαύρη μπλουζίτσα. Το μαλάκι μου πάνω. Λοιπόν, και θα βάλω αυτό εδώ το μπουφανάκι από πάνω. Και είμαι εγώ έτοιμη. Τώρα θα ξυπνήσω την Μπέμπα να την ταΐσω. Και να φτιάξω την τσαντούλα της. Έτοιμη είμαι εγώ. Ταΐζω το μπαμπάκι μου. Ετοιμάζω την τσαντούλα της και θα φύγουμε. Πάμε να βρούμε τον μπαμπάκο μας. Συνεχίζω με το βλογκάκι που σας γυρνούσα. Μόλις έχουμε γυρίσει, έχω κάνει το supermarket haul, το έχω γυρίσει σε βίντεο. Έχω βάλει τα πράγματα όλα στη θέση τους. Έχω κοιμήσει την Μπέμπα πριν ξεκινήσω να κάνω το βίντεο. Γιατί είχαμε γκρίνια στον παιδίατρο. Χτύπησα και το κεφάλι μου μόλις σε ένα ντουλάπι που μάζευα τα ψώνια. Πείτε μου αν και εσείς το έχετε πάθει αυτό, δηλαδή όταν χτυπάς το κεφάλι σου στο ντουλάπι. Μα δεν το βλέπουμε. Λοιπόν, στον παιδίατρο πήγαν όλα καλά. Η μικρή είναι 4,750. Πήρε βάρος γιατί ήταν 4,100. Ψήλωσε 4,500. Πόντους, ήταν 51 εκατοστά και τώρα είναι 55. Οπότε πάμε τέλεια. Τώρα που είναι αρρωστούλα μας είπε ο γιατρός να συνεχίσουμε τους ορούς κανονικά. Το γαλατάκι που της δίνουμε. Εντάξει, είναι μια ιωσούλα μας είπε που κρατάει 3-4-24 ώρα. Οπότε θα κάνουμε υπομονή. Αυτά λοιπόν. Σήμερα δεν έχω κάτι άλλο να σας δείξω. Λογικά θα πάρω και το vlog μαζί μου. Θα κάνω vlog μαζί μου και αύριο. Και προς το παρόν πάω να βγάλω τα ρούχα μου, να κάνω ένα μπανάκι, να ξεκουραστώ κι εγώ λίγο και βλέπουμε, μπορώ να το συνεχίσω και αύριο το vlog. Δεύτερη μέρα του vlog και ο καιρός θα μας τρελάνει. Το πρωί έβρεχε και λέω δεν θα πλώσω ρούχα σήμερα. Και τώρα ξαφνικά έχει ήλιο. Χαρά Θεού. Και το πρωί έβρεχε. Φλεβάρης. Εδώ πέρα έχω δύο πλυντήρια. Ένα με δικά μας ρούχα και ένα πλυντήριο με ρούχα της Μπέμπας. Και δεν τα άπλωνα γιατί έχει αυτόν τον καιρό. Μία με βροχή, μία με ήλιο και δεν ξέρω τι να κάνω. Τώρα να τα πλώσω ή θα μου βρεχούν τα ρούχα πάλι. Λοιπόν, θα τα πλώσω. Και ελπίζω να μην ξαναβρέξει, γιατί αυτός ο καιρός θα μας τρελάνει όλους. Τα άπλωσα. Και τώρα θα βάλω άλλο ένα πλυντήριο. Να το έχω έτοιμο σε περίπτωση που ξαναέχουμε τέτοιο καιρό. Να το ξαναπλώσω, γιατί ελπίζω επειδή φυσάει ως το απόγευμα, προς βραδάκι να έχουν στεγνώσει.
Άρα, αν βρέξει το βράδυ και το πρωί αύριο, να έχω έτοιμο πλυντήριο. Όταν θα σταματήσει η βροχή, να ξαναπλώσω, μπας και στεγνώσουν. Λοιπόν, εγώ είμαι λίγο καλύτερα, πάλι καλά. Πίνω τσάι, παίρνω καραμέλες για το λαιμό κλπ. Το μπεμπουλίνι έχει πολύ γκρίνια σήμερα, δεν προλαβαίνω να κάνω σχεδόν τίποτα. Θα κάνω και ένα πολύ γρήγορο φαγάκι, θα σας δείξω. Όταν δεν έχετε χρόνο και θέλετε να κάνετε κάτι πάρα πολύ γρήγορο, υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις. Βέβαια, εγώ προτιμώ να κάνω κάτι άλλο και να κάνω ένα φαγάκι πολύ γρήγορο για να έχω χρόνο για κάτι άλλο. Όπως π.χ. θέλω να σφουγγαρίσω, θα προτιμήσω να κάνω αυτό από το να κάτσω να χαλάσω πάρα πολύ χρόνο σήμερα για κάποιο φαγητό. Αυτά λοιπόν. Πάω να βάλω άλλο ένα πλυντήριο. Και θα σας δείξω το φαγάκι που θα κάνω σε λίγο, γιατί πάω να ταΐσω τώρα το παιδί πρώτα. Μέχρι να την ξανακοιμήσω και να σφουγγαρίσω και να κάνω και το φαγητό. Βάλαμε λοιπόν και πλυντήριο. Βάζουμε χλωρίνη. Εγώ χωρίς χλωρίνη δεν μπορώ πραγματικά. Υπάρχουν κάποια άτομα που δεν χρησιμοποιούν καθόλου χλωρίνη επειδή δεν τους αρέσει. Αλλά εγώ, παιδιά, χωρίς χλωρίνη δεν μπορώ. Θα βάλω και αυτό εδώ πέρα, το οποίο μυρίζει φανταστικά. Λοιπόν, για να κάνουμε το φαγάκι που σας λέω, θα κάνουμε καταρχήν ριζάκι. Έβαλα λοιπόν ριζάκι να βράσει και να φτιάξω περίπου 250 γραμμάρια. Τώρα έχω κάτσει να ξεκουραστώ. Έχω σφουγγαρίσει όπως έχετε δει. Βασικά δεν έχετε δει. Να σας δείξω. Τι να σας δείξω. Θα σας δείξω. Ορίστε λοιπόν, έχω σφουγγαρίσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ όταν γυαλίζει κάτω. Εδώ πέρα μην δίνετε σημασία. Έχω το λάδι, σκόνες, χαρτιά, κάτι από το τραπέζι. Και εκεί έχω τα σκουπίδια. Όταν έρθει ο Νέστης θα έρθει να τα πάρει, να τα πετάξει, γιατί εγώ τώρα δεν αφήνω το παιδί μόνο του, ούτε να πάω να πετάξω τα σκουπίδια. Οπότε τώρα είδατε ότι έχω σφουγγαρίσει λοιπόν. Κάθομαι εδώ πέρα, ξεκουράζομαι. Εδώ πέρα σας το λέω και στο supermarket hall. Ίσως το είπα στο vlog, ότι χτύπησα τέλος πάντων το κεφάλι μου στο ντουλάπι της κουζίνας. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, όπως είδατε λοιπόν, έχω σφουγγαρίσει, έχω σκουπίσει, έχω μαζέψει τα σκουπίδια, πάνες και λοιπά της μπέμπας και όλα αυτά. Τα έχω βάλει εκεί πέρα, είναι έτοιμα να τα πάρει ο Ανέστης. Και τώρα έχω βάλει να γίνεται το ριζάκι. Με το που γίνει το ρύζι θα σας δείξω τι άλλο κάνω. Και έχω ένα εύκολο φαγητάκι, δεν το κάνω συνέχεια, το κάνω μια φορά, δύο το μήνα, όταν βιάζομαι πολύ και δεν έχω καθόλου χρόνο, όπως σήμερα που η μπέμπα έχει πολύ γκρίνια. Ό,τι έχω κάνει το έχω κάνει στα γρήγορα, βιαστικά, και τώρα κάθομαι όσο προλαβαίνω να ξεκουραστώ λιγάκι. Αυτά. Το που γίνει το ριζάκι θα σας δείξω. Έχω κάνει λοιπόν το ριζάκι μου και το έχω σουρώσει και τώρα θα δείτε τι θα κάνω. Θα χρησιμοποιήσω αυτή εδώ πέρα τη συσκευασία κεφτεδάκια, η Φαντής, είναι 500 γραμμάρια και δείτε τι κάνω εγώ. Βάζω λαδάκι στην κατσαρόλα και βάζω μέσα τα κεφτεδάκια. Και τώρα θα τα τσιγαρίσω. Αφού έχουν τσιγαριστεί πολύ καλά, ρίχνω ένα ποτήρι τέτοιο νερό και μισό ακόμα όσο βλέπετε. Και θα ρίξω τώρα μέσα ντοματοπολτό. Θα ρίξω μία κουταλιά της σούπας. Και θα βάλω τώρα πάπρικα. Και κάρι. Εσείς μπορείτε να μην βάλετε καθόλου μπαχαρικά, απλά εμάς μας αρέσει η έντονη γεύση, οπότε βάζω και μπαχαρικά. Θα ανακατέψω, θα το βράσω λίγο για ένα πεντάλεπτο. Έτοιμο το γρήγορο φαγάκι μας.
και καλή μας όρεξη. Εγώ και το καρούμπαλό μου, γιατί έχω κάνει καρούμπαλο, θα σας χαιρετήσουμε. Θα δείτε αύριο ένα στιγμιότυπο, στις 13 του μήνα θα είναι αυτό που λέγει ο διαγωνισμός μας, που θα ανακοινώνω την νικήτρια ή τον νικητή για τα δωράκια που έχω κάνει για τους 1000 τους συνδρομητές. Λοιπόν, θα το δείτε αυτό γιατί θα το κάνω στον υπολογιστή, θα κάνω την κλήρωση. Οπότε θα το βάλω εδώ πέρα στο βιντεάκι να δείτε ότι έστειλα μήνυμα και στην κοπέλα στο YouTube ή στον κύριο που θα κερδίσει, δεν ξέρω ποιος θα κερδίσει. 13 του μήνα θα κάνω την κλήρωση, εγώ σήμερα 12 του μήνα κλείνω το vlog, δεν έχω κάτι άλλο να σας δείξω. Αυτά λοιπόν, σας αφήνω, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε το εύκολο το φαγητάκι που σας έδειξα. Αυτά, δουλίτσες, μωράκι, φαγητάκια, αυτά κάνω όλη μέρα. Σας αφήνω, ελπίζω να σας άρεσε το vlog, αν σας άρεσε πείτε μου να κάνω και άλλα τέτοια vlog. Λοιπόν, σας αφήνω, γεια σας, καλή συνέχεια. Κάντε ένα like και μια εγγραφή αν σας άρεσε το βίντεο. Λοιπόν, έκανα την κλήρωση. Η νικήτρια έχει βγει η αποστολή από, αλλά έχει γράψει στο σχόλιο της πως δεν συμμετέχει στο διαγωνισμό, οπότε ξαναέκανα την κλήρωση και βγήκε η νικήτρια η μικρή κυρία Ειρήνη Ριγούτσου. Συγχαρητήρια Ειρήνη μου, κέρδισες. Στείλε μου στο Facebook, στο Instagram, κάπου τέλος πάντων, στο email, δεν ξέρω, τα στοιχεία σου για να κάνω την αποστολή. Μεταξύ έκανα γρήγορα την κλήρωση, δεν είδα ότι εσύ είσαι η Ειρήνη μου. Έχει κανάλι, παιδιά, η Ειρήνη, στο YouTube. Μπείτε να το δείτε. Απλά άλλαξε το όνομά της σε μικρή κυρία και δεν το πήρα χαμπάρι. Λοιπόν, όποιος θέλει να μπει στο κανάλι της Ειρήνης, είναι και η νικήτριά μας. Οπότε θα δείτε ότι θα παραλάβει και τα δωράκια της και εύχομαι, Ειρήνη μου, να σου αρέσουν πάρα πολύ. Θα σου γράψω τώρα εγώ, με το που τελειώσω εδώ πέρα, θα σου γράψω και στο σχόλιο στο YouTube πως είσαι η νικήτρια και θα το δεις και εσύ σε λίγο.